ready. Φεύγουμε τώρα από την κυρία Μουστάκη της Ασφάλειας. Ταξιδεύουμε τηλεφωνικά στο Ντουμπάι, στον καλό φίλο της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Ανίβα, ο οποίος αγωνίζεται εκεί με τα ελληνικά χρώματα και ανεβαίνει συνέχεια βάρθρο, ανεβαίνει συνέχεια η ελληνική σημαία ψηλά. Για πάμε να δούμε λίγο πλάνα εντός και εκτός του αυτοκίνητου και να συνομιλήσουμε λίγο μαζί του για το κλίμα που επικρατεί εκεί. Φύγαμε. Η εκπομπή Pit Stop σήμερα με χαρά φιλοξενεί τηλεφωνικά έναν καλό φίλο, τον Αλέξανδρο Ανίβα. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε στον κόσμο ότι τηλεφωνικά, διότι βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο Ντουμπάι, ζεις, εργάζεσαι και τρέχεις εκεί. Σωστά. Οπότε θα κάνουμε μια πολύ σύντομη συζήτηση για να μας μεταφέρεις απλά την εικόνα του πώς είναι να ζεις και να αγωνίζεσαι όχι μόνο σε ένα κράτος και μια πόλη, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι εκεί που αποτελεί όνειρο, αλλά το λέω όνειρο από μεριά τη δική μας που έχει να κάνει με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, με τις εγκαταστάσεις, με την ποιότητα, με τον ανταγωνισμό, με τα αυτοκίνητα που βλέπεις εκεί. Αυτά σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να μας αναλύσεις. Καταρχήν, αγωνίζεσαι για την ομάδα. Η ομάδα λέγεται Μουχρίτσα Racing Team. Πολύ ωραία. Το όνομα το οποίο βγήκε στην αρχή για χαβαλέ, αλλά τελικά επικράτησε. Γιατί όπως η Μουχρίτσα υποτίθεται ότι είναι ένα φυτό το οποίο φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν στην ουσία. Και όσο και να προσπαθείς να το ξεριζώσεις, αυτό θα συνεχίσει να ξαναβγαίνει εκεί πέρα. Οπότε έγινε μια μεταφορά αυτή βάση των αντιπάλων μας όταν πρώτο ξεκινήσαμε εδώ κάτω το 2006. Με τον πατέρα μου, όπου επειδή δεν μπορούσαν να φτάσουν κάποιες επιδόσεις, προσπαθούσαν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να μας κάνουν να φύγουν, αλλά δεν το καταφέρανε τελικά. Πολύ ωραία. Φτάσει το 2011, να έχουμε πάρει κάποια πρωταθλήματα και να συνεχίσουμε να τρέχουμε εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Με τι ξεκίνησες να αγωνίζεσαι στο Ντουμπάι εσύ, με τι αυτοκίνητο? Εγώ σαν οδηγός να τρέξω κανονικά στο πρωτάθλημα ξεκίνησα το 2007 με ένα Renault Clio Cup, το οποίο το πήραμε από Αγγλία, από το μόνιμο Clio Cup της Αγγλίας. Στην παρούσα φάση έχουμε λοιπόν δύο αγώνες που ξέρω ότι συμμετέχεις. Είναι το Clio Cup που όλα τα αυτοκίνητα είναι, να υποθέσω, τα ίδια. Σωστά. Με τις ίδιες βελτιώσεις, με κάποιους περιορισμούς, πώς εκεί πέρα, τι ακριβώς δηλαδή έχετε εσείς να παίξετε εντός εισαγωγικών όσον αφορά ο καθένας στο δικό του αυτοκίνητο? Συγκεκριμένα είναι μορφή αγώνα ενιαίου, όπως βγαίνει το αυτοκίνητο από το εργοστάσιο σαν αγωνιστικό πλέον. Καταλάβω. Δεν τον φτιάχνουμε εμείς. Το μόνο που μας επιτρέπεται να ρυθμίσουμε εμείς πλέον σαν ομάδα είναι το στήσιμο, οι πιέσεις των ελαστικών και αυτά. Τώρα ξέρω ότι συμμετέχεις και στην κατηγορία που μου έχεις αναφέρει, δίλητρα. Ναι, σωστά. Αυτό τι ακριβώς είναι, τι κατηγορία είναι αυτό? Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν είναι όπως στην Ελλάδα που λέμε Group Me, Alpha κτλ. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχουν βγάλει οι οργανωτές κάποιους κανονισμούς που σου λέει ότι maximum θα πρέπει να είσαι μέχρι 200 άλογα στον τροχό. Ναι. Minimum το αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι 1100 κιλά μαζί με τον οδηγό. Κατάλαβα. Και είναι free σε οτιδήποτε βελτίωση μπορείς να θες εσύ να κάνεις από μοτέρ, από ανάρτηση κτλ. Αρκεί να μην ξεπερνάς το συγκεκριμένο όριο. Πες μου λίγο για τις πίστες. Αγωνίζεσαι από ό,τι ξέρω στο ΓΙΑΣ, στη Μαρίνα, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Είναι η πίστα της Φόρμουλα 1 στο Αμπουντάμπι. Ωραία. Και η δεύτερη πίστα? Η δεύτερη πίστα είναι το Dubai Autodrome, το οποίο βρίσκεται στο Ντουμπάι. Στην ουσία το πρωτάθλημα συνολικά λέγεται UAE Touring Cars. Κατάλαβα. Δηλαδή αυτοκίνητα τουρισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πώς θα έκρινες τις πίστες, επειδή έχεις οδηγήσει και στις ελληνικές, δεν θέλω να κάνεις μία άμεση σύγκριση, θα ήταν πολύ άκυρο, αλλά γενικότερα από την εμπειρία σου θα μπορούσες να μου πεις δύο λογάκια για τις πίστες, όχι μόνο για τον Τάπιτα, αλλά και ό,τι σχετίζεται με αυτές. Κοίτα, το Dubai Autodrome είναι η πρώτη πίστα που μπήκαμε μέσα και που έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο, οπότε μπορείς να διαλέξεις από τέσσερις διαφορετικές χαράξεις που μας βάζουν να τρέξουμε.
Η μεγαλύτερη χάραξή της είναι το GP Circuit που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από το Alpha A1 GP που γινόταν, αυτή η φόρμουλα που ήταν με τα έθνη που κάνανε. Ναι. Η οποία και είναι η μεγαλύτερη. Από εκεί και πέρα όλες οι άλλες παραλλαγές της είναι αυτή η πίστα που χρησιμοποιούν διάφορα κομμάτια. Κατάλαβα. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ challenging, ρε παιδί μου, σε άποψη χάραξης, αλλά σιγά σιγά έχει αρχίσει και φύρεται βέβαια. Οι άνθρωποι τη συντηρούν, κάνουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να φτάσει το επίπεδο της πίστας του Yas Island, της Formula 1. Βλέπω φωτογραφίες που φλερτάρεις στενά με το βάρθρο. Τι ακριβώς έχουμε εκεί, τι κυπελάκια παίρνουμε, τι μεταλλιάκια. Δόξα σε Θεός, φέτος έχουμε κάποιο σπόνσορα, ο οποίος μας επιτρέπει μέσα σε ένα budget πάντα να επιδιώξουμε καλύτερες θέσεις στο podium, και αυτό σημαίνει για να το καταφέρεις αυτό ειδικά στην κατηγορία που τρέχω εγώ, όπως και ο Κώστας ο πατέρας μου, γιατί και στην κλάση ένα περισσότερο είναι τα SEA από τα Super Copa, οπότε είναι όλα ίδια και εκεί, να κάνουμε περισσότερες ώρες προπόνηση και να μην λυπηθούμε κάποια έξοδα, όπως κάποιο support team τεχνικό που θα είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ σημαντικό. Από άποψη setup. Race support την ημέρα της πίστας, να έχεις εκεί πέρα 5 ανθρώπους οι οποίοι θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στο αυτοκίνητο, να σου κάνουν download τα διάφορα στοιχεία του αυτοκίνητου από την πίστα, και να πας μετά να τα μελετήσεις και να δεις που έχεις κάνει το λάθος, που μπορείς να βελτιώσεις λίγο από άποψη τεχνικής της οδήγησής σου, φρένο κτλ. Θα ήθελα μια ευχή για το 2012 που διανύουμε στην παρούσα φάση. Μια ευχή, τι έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου και το πότε θα σε έχουμε, εκτός από τηλεφωνικά, πότε θα σε έχουμε και στο πλατό της εκπομπής. Κοίτα, λόγω των χρόνων φιλίας που έχουμε, πριν ακόμα μετακομίσω και φύγω για Ντουμπάι, αυτό που θα σε ευχηθώ είναι καλή σταδιοδρομία, να πάει πολύ καλά η εκπομπή σου, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο πλέον για την Ελλάδα να υπάρχει μια εκπομπή ειδικού τύπου. Ακριβώς. Που ασχολείται με τα διάφορα θέματα της αυτοκίνησης, και είναι πολύ καλό που το κάνει κάποιος νεαρός σαν εσένα, ο οποίος είναι μέσα σε όλα τα πράγματα, μπορώ να πω, και σε ό,τι μπορεί να αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε με 2 είτε 4 ρόδες, είτε αυτό θα λέγεται παιδεία, είτε αυτό θα λέγεται πάθλημα κανονικό, είτε ελληνικό πρωτάθλημα ή αραβικό, είτε οτιδήποτε μπορείς να πεις. Μακάρι να σου πάνε όλα δεξιά και όπως καλύτερα μπορείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική αυτή συνέντευξη. Ανοίγεις την αυλαία των συνέντευξεων αυτό. Σε επόμενη φορά θα έχουμε και τον μπαμπά, τον Κώστα, το συνονόματο. Okay. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Εύχομαι να ανέβεις πολύ πολύ ψηλά. Okay. Σε ευχαριστώ φιλιά πολύ. Φιλιά πολλά από Ρόδο, φιλιά πολλά από Ελλάδα. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ντουμπάι, επιστρέφουμε στο νησί της Ρόδο. Αλέξανδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε θέλουμε κοντά μας, σε θέλουμε μαζί μας, με τα νέα σου, να μαθαίνουμε ότι συνεχώς ανεβάζεις την ελληνική σημαία ψηλά. Και να σου πω βέβαια ότι σε θεωρώ αρκετά προνομίουχο και τυχερό που μπορείς και αγωνίζεσαι εκεί. Εμείς όλοι εδώ, αν όχι να αγωνιστούμε, θα θέλαμε τουλάχιστον να κάνουμε μια μικρή βόλτα στις πίστες που βλέπουμε ότι αγωνίζεται η Φόρμουλα 1.